Κυρία Ελένη μου, πέ μας κάτι για τη σαλαμίνα μας. Σαλαμινάκα μας, ξεκίνησε μια αντεπίθεση και βάρτε τα μωρά σαν να πέσουν. Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα, μωρέ μου. Σαλαμίνα μας είναι να Κυρία Χριστόφορε Τορναρίτη, εκτιμώ σε, αλλά αν όντως η βλέψη σου είναι για να πάει σε Ευρώπη φέτος, για να τα καταφέρεις, πρέπει να έρθει καμιά ομάδα της πρώτης εξάδας. Νιάου. Εγώ ξέρω λυσιώτες που μηνίσκουν στη Μοσφυλωτή και κόφκουσιν να πάθουν στο τσίτι να φάσουν ποτούν τα σουβλάκια για να υποστηρίξουν ποτούν το χορκανόν τους. Τώρα είναι τη 2021. Λυσιώτης πρόεδρος με λυσιώτην τεχνικό διευθυντή να τα τσουγκρίσουν σημαίνει χάθηκε τέτοια η εκτίμηση μες τον τόπο. Το μόνο σίγουρο τώρα που υπάρχει στην Κύπρο είναι ότι κάθε παιχνίδι θα σκοραρίσκει ο Ράνος του Ασύλ Λύσης, ο Χατζηβασίλης της Καρμιώτης σας πολεμιδιών, ότι θα έρθει το πέπτο κύμα της πανδημίας και ότι για να ξεκινήσει να έρχεται ανουσία πάνω μας πρέπει να βάλουμε το 7ο εμβόλιο. Αίτα! Γιάννο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχουν πάρει ο κόσμος την ανόρθωση σαν ησυχή και θέλουμε να τους πει μια δήλωση εσύ. Με ηρεμία, έτσι που είναι η θάλασσα ηρεμία, θέλει και ηρεμία η ομάδα. Ξέρω το ότι υπάρχει απογοήτευση στην ανόρθωση, ότι κάποιοι παίχτες δεν καταλάβουν που παίζουν, αλλά πρέπει να κάνουμε και λίγο υπομονή. Διότι έχει άλλο 6 παιχνίδια στο Γενάρη, ρε κοπέγια. Εάν αρκέψουμε ποτέ τώρα να αρκιώγνουμε από τους παίχτες, ώστε στις 22 του Δεκέμβρη που να παίξουμε με ΜΠΑΕΚ και να παίξουμε με τον Φίβον τον Βραχίμιν και τον Χριστάκιν τον Κίττο. Δόξα ελ. 0-0. Τελικά κύριε Σοφοκλέους μου, τα σπα που επήρε στους παίχτες μας μισοφτώμα στο Πελέντρι είναι πια σύμποτον των τόπων. Γι' αυτό είναι ο συνιστό σου να τους πάρει και καμιά νευτομάντια πάνω στα λουτρά της Αφροδίτης εις την πόλη της Χρυσοχούς περκει δούμε χαΐρι. Αλλά δεν μας κάνουν τα άλλα ουλά, έπαιζαν η Τερνάπολη και εγώ εθώρουν το δόξα ΕΛ. Όλα τούτα έπρεπε να τα πιάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και κανέναν παραπτωματία μες στις φυλακές να τον κλειώνει μες την Καμαρούα και ώρες και να του βάλει έτσι παιχνίδι και να θωρεί. Δεν έχει μια λύτερη τιμωρία. Πέφτει έναν αεροπλάνο μες στη ζούγκλα και επιζεί μόνον μία ξαθή Σκανδιναβή. Ύστερα από λίγες ώρες ήβρε την ένας ανθρωποφάγος που επίενε τζινί με το γιο του. Επιάν την και ξεκινούσαν να την πάρουν στον καταβλισμό. Όπως επιέναν λαλί του ο γιος του «Παπά, να τη φάμε τούτη». Λαλί του «Όιε μου, τούτη είναι να την πάρουμε έσω μας και να φάμε την μάνα σου». Άιτα! Εγώ κουβά, όλη την κλαφκιά ρε! Άιτα!